αρχικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης είπε ότι οι πρώτες μέρες της διακυβέρνησης συνιστούν τον πρόλογο του πολιτικού του κεφαλαίου και είπε επίσης ότι δεν υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο σε αυτές τις πρώτες πράξεις της κυβέρνησης, παρά μόνο το στοιχείο της αποτελεσματικότητας. Πράγματι, οι πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης και τα πρόσωπα που τη συνθέτουν έδωσαν ένα πολύ σαφές στίγμα για το έργο που προτίθεται να υλοποιήσει, ένα πολύ σαφές στίγμα αυτής της κυβέρνησης, το οποίο όμως έχει και ένα πολύ καθαρό, πολύ σαφές επίσης ιδεολογικό πρόσημο. Πρώτη κίνηση. Στο συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ο συντονισμός του κυβερνητικού έργου ανατέθηκε στον πρώην Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ. Και αναρωτιέμαι εγώ, δεν είναι αυτή μια κίνηση με σαφές ιδεολογικό πρόσημο? Δεν είναι ο ΣΕΒ η συνδικαλιστική οργάνωση εκείνη η οποία έχει αντιταχθεί, αντιτάσσεται πάγια με σαφή ιδεολογική κατεύθυνση σε κάθε μέτρο που ενισχύει τη θέση των εργαζομένων? Είτε αυτό αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε αφορά τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε αφορά τους κανόνες για την τήρηση των ωραρίων και των υπεροριών. Δεν είναι αυτή μια κίνηση με σαφές ιδεολογικό πρόσημο? Δεν είναι τυχαίο που την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, λίγο καιρό πριν, ο ΣΕΒ καταθέτει προσφυγή στα δικαστήρια εναντίον απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση των μισθών στη βάση των τριετιών? Δεν είναι αυτή μια κίνηση με σαφές ιδεολογικό πρόσημο? Δεύτερη κίνηση. Στις υπουργικές θέσεις επανέρχονται στελέχη των κυβερνήσεων, ο κύριος Βρούτσης, η κυρία Στρατινάκη, που ήταν στην κυβέρνηση εκείνη η οποία εκτείναξε την ανεργία στο 28%, την ανεργία των νέων στο 60%, μείωσε τον κατώτατο μισθό, θέσπισε τον υποκατώτατο μισθό, κατήργησε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν είναι αυτή μια κίνηση με σαφές ιδεολογικό πρόσημο? Και την ίδια στιγμή, ως αξιωματική αντιπολίτευση, τα ίδια πρόσωπα αυτά θεωρούσαν ότι όλες αυτές οι πράξεις συνιστούσαν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να πάρει μπροστά η ανάπτυξη της χώρας. Τρίτη κίνηση. Στις πρώτες πράξεις της κυβέρνησης, με σαφές ιδεολογικό πρόσημο, στις πρώτες πράξεις της κυβέρνησης συγκαταλέγεται η υποβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από ειδική γραμματεία σε μια απλή διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας. Δεν είναι αυτή μια κίνηση με σαφές πρόσημο? Δεν είναι αυτή μια κίνηση που υποβαθμίζει έναν ελεγκτικό μηχανισμό σε μια γραφειοκρατική δομή εντός του Υπουργείου που καταργεί την αυτοτέλειά της, που δεν επιτρέπει στο ελεγκτικό σώμα αυτό να κάνει το σχεδιασμό του, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεών του και τελικά δεν δίνει ένα πολύ σαφές μήνυμα για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας η νέα κυβέρνηση? Τέταρτη κίνηση με σαφές ιδεολογικό πρόσημο στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η νέα ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας επιδίδεται σε μια διασπορά ψευδών ειδήσεων, οι οποίες ειδήσεις όλος τυχαίως σκοπεύουν όλες στην υπονόμευση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ψευδής είδηση πρώτη. Ο νέος Υπουργός Εργασίας λέει ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης είναι 400.000. Τα ίδια τα ταμεία τον διαψεύδουν. Στα στοιχεία που δίνουν στα τέλη του Ιουνίου λένε ότι οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις συνταξιοδότησης είναι 100.000 και μάλιστα λένε ότι είναι μειωμένες κατά 71% από αυτές που μας παραδόθηκαν στις αρχές του 2015, σε εμάς, στην προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτές που ο κύριος Βρούτσης δηλαδή μας είχε παραδώσει. Καταθέτω στα πρακτικά τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτά τα νούμερα που μόλις είπα. Δεύτερη ψευδής είδηση αφορά τις συντάξεις χειρίας. Και εδώ δεν προστάτευσε ούτε τον Πρωθυπουργό του ο αρμόδιος Υπουργός και έβαλε στον Πρωθυπουργό του να πει ως εξαγγελία της δικής του κυβέρνησης την αύξηση των συντάξεων χειρίας. Είναι γνωστό και δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρο, αυτό έγιναν πριν από τρεις μήνες. Οι αυξήσεις της συντάξης χειρίας και άλλες θετικές ρυθμίσεις έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση, τις εισηγήθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τις υπερψήφισε η Βουλή. Ήταν γνωστό ήδη από τότε ότι για να πληρωθούν αυτές οι αυξήσεις θα έπρεπε να φτιαχτεί ένα μηχανογραφικό σύστημα και είχαν προδιαγραφεί ότι θα γίνουν αυτές οι αυξήσεις, θα καταβληθούν δηλαδή στα τέλη του Ιουλίου. Τι ακριβώς προεξαγγέλει ως δικό του έργο ο κύριος Μητσοτάκης και η νέα κυβέρνηση? Και την ίδια στιγμή, για μια ακόμη ψευδής είδηση, ο κύριος Βρούτσης λέει ότι αυτές οι συντάξεις χειρίας που πρέπει να αυξηθούν είναι περίπου 150.000. Καταθέτω για ακόμη μια φορά τα στοιχεία στα πρακτικά του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης που λέει ότι αυτές είναι 57.000. Το πέμπτο και πιο ανησυχητικό, η πέμπτη δεν είναι πράξη, είναι παράληψη στην πραγματικότητα,
Και είναι το ερώτημα το πού ακριβώς στοχεύει όλη αυτή η διασπορά ψευδών ειδήσεων αναφορικά με το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι τελικά το ερώτημα ποιο είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό. Την έχουμε καλέσει πάρα πολλές φορές να εξηγήσει και να παρουσιάσει με καθαρότητα αυτό το σχέδιό της. Γιατί ο κύριος Βορύδης πριν είπε ότι με απόλυτη καθαρότητα υπερψηφίστηκε, δόθηκε η εντολή στη Νέα Δημοκρατία, με απόλυτη καθαρότητα στις θέσεις της. Ποιο είναι λοιπόν το σχέδιό της για το ασφαλιστικό, γιατί δεν λέει, γιατί δεν εξηγεί στους πολίτες. Γιατί δεν λέει στους ελεύθερους επαγγελματίες, για παράδειγμα, πώς θα πληρώνουν τις φορές. Θα πληρώνουν στη βάση του πραγματικού τους εισοδήματος, όπως κάναμε εμείς, οπότε και οδηγήθηκε 9 στους 10 εξ αυτών να πληρώνουν περίπου 200 ευρώ το μήνα. Θα πληρώνουν στη βάση του παλιού συστήματος των κλάσεων. Δεν δικαιούνται οι πολίτες να τα γνωρίζουν αυτά τα δεδομένα. Και το τελευταίο. Ο Πρωθυπουργός χθες μίλησε για περιορισμένες, πολύ περικομμένες σε σχέση με τις προεκλογικές του εξαγγελίες, φοροελαφρύνσεις το 2020. Είπε όμως ότι θα τηρήσει τους στόχους των πρωτογενών προελασμάτων 3,5%. Τούτο σημαίνει, ολοκληρώνω, τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει περίπου 1,8 δισεκατομμύρια το 2020 για να κάνει τις φοροελαφρύνσεις της. Από πού ακριβώς θα τα βρει αυτά? Είναι τυχαίο που την ίδια στιγμή η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης λέει ότι θα εξορθολογήσει, στη γλώσσα όσων έχουμε συνεργαστεί με το διαπραγματευτή, με το ΔΝΤΟΥ, εξορθολογισμό σημαίνει περικοπή. Θα εξορθολογήσει λοιπόν εντός εισαγωγικών τα κοινωνικά επιπτώματα? Τι ακριβώς προτίθεται να κάνει με αυτά? Δεν οφείλουν οι πολίτες, δεν δικαιούνται οι πολίτες να γνωρίζουν τι ακριβώς πρόκειται να κοπεί και πότε και γιατί. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια εικόνα, και επειδή η Νέα Δημοκρατία πολύ συχνά οικειοποιείται τη λέξη της ασφάλειας, θεωρεί ότι μόνο την ασφάλεια μπορεί να μιλάει η ίδια, όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα τεράστιας και γενικευμένης κοινωνικής ανασφάλειας, η οποία δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Δεν μπορεί να μην ξέρει ο εργαζόμενος σήμερα, αν παραβιάζονται τα δικαιώματά του, πού θα απευθυνθεί και από ποιον θα προστατευθεί. Δεν μπορεί να μην ξέρει ο ελεύθερος επαγγελματίας πώς θα πληρώσει τις φορές αύριο. Δεν μπορεί να μην ξέρει μια οικογένεια αν αύριο θα κοπεί το οικογενειακό της επίδομα. Αυτά όλα είναι ζητήματα που συνθέτουν εικόνα γενικευμένης κοινωνικής ανασφάλειας. Και σε αυτά η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να τοποθετηθεί καθαρά. Από την πλευρά μας έχουμε πει ότι θα βρισκόμαστε απέναντι σε κάθε πράξη, σε κάθε ενέργεια η οποία με οποιονδήποτε τρόπο θα υποβιβάσει τα δικαιώματα και το εισόδημα εργαζόμενων, συνταξιούχων και ανέργων. Ευχαριστώ πολύ.